Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η επιστολή που έστειλε στην Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρεια Υπήρου μία εκπαιδευτικό, διορισμένη στο Δημότυχο και σύζυγο στρατιωτικού που υπηρετεί στην Αλεξανδρούπολη. Η γυναίκα ζητά να εφαρμοστεί το πνεύμα του νόμου και να καταφέρει να ζήσει με τον σύζυγο στην ίδια πόλη και όχι 130 χιλιόμετρα μακριά. Όπω γράφει στην επιστολή τη και δημοσιεύει το alexpoly.gr, τον περασμένο Αύγουστο εγκρίθηκε η απόσπασή τη για τη διεύση δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Εύρου, τον Οκτώβριο όμω τοποθετήθηκε. Τοποθετήθηκε στο σχολείο του Δημοτίχου σε απόσταση 100 χιλιόμετρο μακριά από το σπίτι, το σύζυγο και τα δύο ανήλικα τέκνα του. Η εκπαιδευτικό υπέβαλε αίτηση προ τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εύρου, υπενθυμίζοντα πω πήρε απόσπαση για ένα λόγο, για να υπηρετήσει στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγό τη, δηλαδή στην Αλεξανδρούπολη. Δυστυχώ, όχι μόνο απερίφθη η αίτησή μου, αλλά η τοποθέτησή μου στο Δημότυχο τροποποιήθηκε και μία ημέρα την εβδομάδα τοποθετήθηκα σε σχολείο στου Μεταξάδε. 30 χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη και τι υπόλοιπε 4 ημέρε την εβδομάδα παραμένω στο Δημότυχο. Το περίεργο τη υπόθεση είναι ότι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υπάρχουν κενά στην ειδικότητα τη εκπαιδευτικού σε σχολεία τη Αλεξανδρούπολη τα οποία καλύφθηκαν με πρόσληψη αναπληρωτών τη στιγμή που θα μπορούσε να είχε προσληφθεί η ίδια. Μάλιστα, προσέφυγε στο συνήγορο του πολίτη, αλλά η αίτησή τη απορρίφθηκε. Η εκπαιδευτικό απευθύνεται στην Ένωση Στρατιωτικών με σκοπό να τηρηθεί ο λόγο που πήρα απόσπαση και δεν είναι άλλο από το να υπηρετήσω στην ίδια με τον σύζυγό μου περιοχή. Συγκεκριμένα, επιθυμώ από το Υπουργείο Παιδεία να με αξιοποιήσει στην ειδικότητά μου σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευση. Υπάρχουν λειτουργικά κενά που θα μπορούσα να καλύψω το ωράριό μου εντό τη περιοχή τη οποία ο σύζυγό μου υπηρετεί, δηλαδή την περιοχή τη Αλεξανδρούπολη, όπω αναγράφεται και στη βεβαίωση τη υπηρεσία του συζύγου. Εάν δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά εντό τη περιοχή Αλεξανδρούπολη, τότε μερίμνη του Υπουργείου Εσωτερικών και σε εκτέλεση των αναγραφόμενων του νόμου, ζητώ να απασχοληθώ σε οποιαδήποτε υπηρεσία του στενού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγό μου. Σημειώνει δε πω δεν νοείται συνυπηρέτηση σε απόσταση 100 και 130 χιλιόμετρων. Υποβάλλομαι σε καθημερινή ταλαιπωρία και επικίνδυνοτητα κατά την καθημερινή μετακίνησή μου από την περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγό μου στην περιοχή που τοποθετήθηκα κατά παράβαση όσων ορίζουν οι νόμοι, υποβάλλοντα τον εαυτό μου σε σε κίνδυνο τραυματισμού ή και θανάτου μου σε πιθανό τροχαίο.